Στέφανε, πώς είσαι? Θα πρέπει να έχεις ξεκινήσει πιο γρήγορα, Στέφανε. Να έχεις πάρει μπρος. Δηλαδή αυτό που διαπίστωσε, κατάλαβες ότι σου συμβαίνει, θα πρέπει πιο γρήγορα. Εδώ είμαστε να το χαρούμε, να μαγειρέψουμε, να περάσουμε ωραία. Είναι αυτό που λέμε ότι φτάνετε πάντα στα όρια σας, στα όρια του εαυτού σας, που εσείς έχετε θέσει. Και θα πρέπει να τα ξεπεράσετε αυτά τα όρια. Μόνο έτσι μπορείτε να προχωρήσετε. Διαγωνισμός είναι, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορείς να πεις, σου δόθηκαν οι ευκαιρίες να ξεκλειδώσεις και να μαγειρέψεις. Εγώ φταίω, καθαρό φταίω και σημαντικό μου. Εγώ φταίω. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Απολογούμε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Στέφανε. Γεια σας. Γεια σας, Στέφανε. Τελειώνει πολύ γρήγορα το Masterchef. Θα πάω πίσω στην Κύπρο με όχι τόσο καλό αποτέλεσμα. Άμα το πάρουμε μαγειρικά, είναι λες και μπήκα σε ένα εστιατόριο και μόλις πήρα το μενού. Δεν πρόλαβα καν να παραγγείλω. Ο Στέφανος που δεν είδατε, σίγουρα δεν βάζει κρουσμένα πράγματα στο πιάτο, ούτε βγάζει άσχημα πιάτα, ούτε παραψύνει πράγματα, ούτε είναι τεμπελής. Αυτό θα με βασανίσει πάρα πολύ. Το γιατί δεν καταφέρα να. Τι με κράτησε πίσω και δεν καταφέρα να μαγειρέψω αυτό που ξέρω. Έχω τόσα πολλά συναισθήματα τώρα μέσα μου που είναι όλα αρνητικά. Και δεν είναι ωραίο πράγμα.